Το ψάρι αποτέλεσε διαχρονικά σημαντικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Είναι μια σημαντική πηγή ζωτικών πρωτεϊνών και βιταμινών υψηλής διατροφικής αξίας. Και φυσικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της υγιεινής διατροφής. Σήμερα είμαστε μαζί με τον κύριο Δημήτρη Σιούτα για να μας μιλήσει για την αλία εδώ στην Πρέβεζα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας, εδώ στην όμορφη Πρέβεζα. Πανέμορφη η Πρέβεζα. Είμαστε σε ωραίο σημείο. Σε πολύ ωραίο σημείο. Ωραία είμαστε θέα. Στο ακροτήρι Λασκάρα. Είναι ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ γιατί θα μιλήσουμε για ένα από τα είδη τα οποία εξαλεύονται με αυτό το είδος αλίας ακόμα. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, στο Αμβραγικό κόλπο, τι ψάρια συναντάει κανείς? Τα ψάρια που είναι αυτή τη στιγμή στον Αμβραγικό κόλπο είναι γύρω στα 25 είδη. Δεν έχει νόημα να τα παραθυμίσουμε όλα επακριβώς. Τα βασικά είδη που αλλιεύονται και συναντιόνται είναι η κουτσομούρα, η σαρδέλα, η αθερίνα, τα κεφαλόπουλα, η γαρίδα, οι γόπες, τα καλαμάρια, οι σοπιές, από τα κατινοειδή μύδια, οι αλιστερές, κηδόνια. Περιμετρικά του Αμβραγικού κόλπου υπάρχουν γύρω στις 25 λιμνοθάλασσες και δύο ποτάμια τα οποία πέφτουν μέσα στον κόλπο και τα οποία προσδίδουν μια υψηλή διατροφική αξία στα νερά του κόλπου, με αποτέλεσμα τα ψάρια τα οποία συναντιόνται, για τα ψάρια τα οποία είπαμε ότι υπάρχουν, έχουν ιδιαίτερη γεύση και ιδιαίτερη και εμφάνιση σε ό,τι αφορά το προσωνύμιο τους σαν ψάρια Αμβραγικού κόλπου. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ψάρι που συναντάμε μόνο εδώ? Το ψάρι το είδος μάλλον το οποίο συναντιέται μόνο στον Αμβραγικό κόλπο είναι η γαρίδα, η γνωστή γάμπαρη του Αμβραγικού. Είναι ένα είδος το οποίο ζει, αναπαράγεται και εξαλείφεται και υπάρχει μόνο στον Αμβραγικό κόλπο. Αυτή είναι και η μοναδικότητα του είδους. Τα υπόλοιπα είδη που συναντιόνται είναι ψάρια τα οποία συναντιόνται και στο Ιόνιο και τα οποία χρησιμοποιούν τον Αμβραγικό κόλπο σαν φυσικό σημείο στο οποίο θα έρθουν να μεγαλώσουν, να περάσουν ένα διάστημα της ζωής τους και θα ξαναμεταναστεύσουν για να βγουν στην ελεύθερη θάλασσα στο Ιόνιο. Ένα από αυτά τα ψάρια που είναι ο κέφαλος, τα οποία μπαίνουν μέσα στον Αμβραγικό. Εδώ είμαστε στο νότιο άκρο, στην είσοδο περίπου του κόλπου και εδώ είναι και η έξοδος πάλι των ψαριών όταν αυτή την εποχή αρχίζουν να μεταναστεύουν προς το Ιόνιο πέλαγος για να γεννήσουν. Τα όριμα γενετικά ψάρια στον κέφαλο, τα αρσενικά στράδια και τα θηλυκά εμπάφες είναι το σημείο εξαλείευσής τους εδώ που θα δούμε σε λίγο, από τα οποία θηλυκά ψάρια μετά τη σύλληψή τους και αφού είναι γενετικά όριμα αφαιρείται το αυγό τους και γίνεται η διαδικασία ορίμασης του αυγοτάραγου, η οποία γίνεται στο αρχικό στάδιο εδώ και μετά πάει στις εγκαταστάσεις του αλιευτικού συνεταιρισμού. Γίνεται η συνέχεια της διαδικασίας και η προώθησή του στην τοπική και στην γενικά Ελλάδα. Υπάρχει παράδοση εδώ στη Πρέβεζα με το αυγοτάραχο πάρα πολύ. Υπάρχει παράδοση με το αυγοτάραχο. Είναι φημισμένη για αυτό το πράγμα. Ναι, ποιοτικά θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα σημεία της Ελλάδος, γιατί είναι η γεύση δηλαδή που υπάρχει στο τελικό προϊόν, είναι η γεύση που προσδίδει και ο Αμβραγικός κόλπος, η θρεπτική αξία που δίνει και ο κόλπος με τα χαρακτηριστικά που έχει σε αυτό το είδος. Λένε ότι το αυγοτάραχο γενικά έχει πολύ καλές θρεπτικές ιδιότητες. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό. Ισχύει αυτό? Ναι, φυσικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολύ. Η θρεπτική του αξία είναι πολλαπλάσια, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για γενετικό υλικό. Δηλαδή, το γενετικό υλικό του ψαριού αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέγεθος που θα δούμε, είναι περίπου το 20-25% του σωματικού του βάρους. Ένα ψάρι δηλαδή 1,5 κιλό είναι γύρω στα 200-250 γραμμάρια. Η θρεπτική αξία του είναι η θρεπτική αξία που υπάρχει σε όλο το γενετικό υλικό σε αφορά τα αυγά, δηλαδή του θηλυκού είδους. Εκεί είναι κάτι το οποίο χρόνια τώρα φτιάχνεται από τους ψαράδες με τη δικιά τους κλασική μέθοδο και έχει γίνει ένα είδος γκουρμέ. Ναι. Και από θρεπτική αξία και από γεύση και από όλα. Είναι και ακριβό, έτσι? Αρκετά, θα έλεγα. Σε σχέση με άλλα. Σε σχέση, ναι, με άλλα. Είναι περίπου στα 100-120 ευρώ το κιλό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και με την ποιότητά του. Γιατί υπάρχουν και ποιότητες στο αυγοτάραχο. Υπάρχει η πρώτη ποιότητα, υπάρχει η δεύτερη ποιότητα, υπάρχει αυγό το οποίο μπορεί να μην πετύχει ουσιαστικά η καλή του ορίμανση, υπάρχει
Ανάλογα το πόσο προέρχεται από το ψάρι που προέρχεται, το πόσο γενετικά όριμο είναι. Υπάρχουν ποιότητες και υπάρχουν και διαφορές στην τιμή σε ό,τι αφορά αυτή την ποιότητα. Από ποια ψάρια δηλαδή δημιουργείται? Είναι από τους θηλυκούς τέφαλους, από τις μπάφες είναι το αυγό τάρα. Μπάφες. Το λεγόμενο μπάφες. Έτσι είναι το όνομα του τέφαλου του θηλυκού ατόμου. Μπάφε. Μάλιστα. Να ρωτήσω εδώ στην Πρέβεζα, ποιο ψάρι αγαπάνε περισσότερο? Όχι μόνο οι Πρεβεζιάνοι, αλλά και γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά, ξεκινώντας από τον κέφαλο, η διάθεση και η προτίμηση και των τοπικών και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και αυτών που επισκέπτονται την Πρέβεζα, έχει να κάνει με τον κέφαλο στην εποχή του αυτή, τώρα που είναι γενετικά όριμο και για τα αρσενικά κεφαλόπουλα. Υπάρχει ένας τρόπος μαγειρέματος, το λεγόμενο πετάλι, που και αυτό έχει μια διαδικασία, η οποία έχει κάποια στάδια, έχει ξεκινήσει από τους συγκεκριμένους τόπους εδώ τα Ιβάρια, γιατί αυτό που καταφέρανε πάντα ήταν να προσαρμόζουν την τεχνική της μαγειρικής ψαράδες με τον τόπο που ήταν. Δηλαδή, στα Ιβάρια που υπήρχαν κεφαλόπουλα, φτιάχνανε το πετάλι. Το πετάλι είναι μια διαδικασία που καθαρίζεται το ψάρι και ανοίγεται ανάποδα, όχι από την κοιλιά του, από τη ράχη του, απλώνεται, αλατίζεται και κρεμιέται στον εξωτερικό χώρο, σε κάποιο σημείο που είναι προφυλαγμένο για να μην πάνε πάνω κανένα είδος επιμολύνσης. Κρεμιέται και οριμάζει δηλαδή μέσα στο διάστημα της μέρας, 6 με 8 ώρες, και μετά φεύγει το αλάτι από πάνω, τεινάζεται και έμπαινε από τους ίδιους ψαράδες στα σημεία αυτά που ήταν εδώ στη φωτιά και ήταν ένα εξαιρετικό προϊόν. Αυτό έχει μεταφερθεί τώρα στις καινούργιες διαδικασίες, στις κουζίνες και στις ταβέρνες της Πρέβεζας. Η κουτσομούρα του Αμβρακικού είναι εξαιρετική και είναι διαφοροποιημένη και από την κουτσομούρα που γυτνιάζει τον Αμβρακικό κόλπο του Ιωνίου και από τα άλλα σημεία της Ελλάδος. Εξαιρετική η γεύση της γαρίδας. Η σαρδέλα της Πρέβεζας του Αμβρακικού κόλπου, η ιδιαιτερότητα μπορεί να είναι μικρότερη σε μέγεθος από άλλα σημεία της Ελλάδος, είναι ανώτερη η γεύση της λόγω της θρεπτικότητας. Άρα ισχύει αυτό που ακούγεται, ότι εδώ είναι πιο νόστιμα τα ψάρια? Ναι, θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τα ελεύθερης αλλίας ψάρια, για το λόγο που σας είπα πριν, ότι είναι ένας εύτροφος κόλπος με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοπλανκτό και ζωοπλανκτό, και αυτό δίνει την ιδιαίτερη νοστιμιά στα είδη που ευδοκιμούν στον κόλπο. Οι γλώσσες του κόλπου, τα κεφαλόπουλα, η κουτσομούρα, ακόμα και τα καλαμάρια που έρχονται, όλα αυτά, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη γεύση. Υπάρχει μια διαφοροποίηση που αρέσει και στους ντόπιους και στους επισκέπτες. Νομίζω καλή διάθεση και δουλειά χρειάζεται από όλους, και από εκεί και πέρα προβολή του τόπου, προσωνύμιο και προέλευση τοπικής ονομασίας στα προϊόντα και μια στρατηγική τοπική για πολλά πράγματα, η οποία θα τηρείται σε βάθος χρόνου και από όλους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε που επιλέξατε τον τόπο μας για να κάνετε την προβολή που κάνετε μέσα από την εκπομπή σας. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι θετικό για όλους και για όσους δεν γνωρίζουν την Πρέβεζα και για όσους είναι από την Πρέβεζα, για τον τόπο να έχει την παραπάνω προβολή που χρειάζεται μέσα της εκπομπής σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Il Mondo, εταιρεία logistic και εμπορίου ψαριών. Σε εγκαταστάσεις στην Πρέβεζα, πλήρως πιστοποιημένες, καθώς και με χώρο εγκεκριμένο στο υποκατάστημά μας στα Ιωάννινα. Η γνώση του αντικειμένου, η 27χρονη εμπειρία, η αγάπη και ο σεβασμός προς τους πελάτες και προμηθευτές μας στηρίζουν το δυναμικό δίκτυο πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίνοντας πνοή και συνέχεια στην εταιρεία μας.